Κύριε, έχουμε την κυρία Μαρία Σιράτου. We have a patient που υπόφερνε πέρα από πόσα χρόνια. 28 πολλές. From the age of 28 years of age, μετά από ένα σοβαρό στρες και σοκ, και εγύρισε σου σε ημιομυαλγία. So she went through shock and she suffered with fibromyalgia. Τι συμπτώματα είσαι, τι, πώς ήταν η ζωή σου σαν μάνα, σαν κυρία, σαν σύζυγος. Πάρα πολύ δύσκολη. Τι σημαίνει πάρα πολύ δύσκολο. Συνέχεια πόνους. So constant pain. Συνέχεια πόνο κεφάλους. Constant headaches, migraines. Δεν μπορούσε να σκεφτεί σωστά, να προγραμματίσει σωστά. She couldn't program properly, think properly. Καθημερινά ένας δύσκολος αγώνας. It was a daily difficult agona, which agona means tribulations of life. Και γύρισε αρκετές ειδικότητες, έναν και να πούμε ναι, και πάρα πολλά φάρμακα και θεραπείες, σωστά. Και τελικά ήρθε στο Sozo Brain Center. Ξεκινήσαμε here at Sozo Brain Center, έκαμε σούλτατες με τους νευρολόγους μας, νευροφυσιολόγους μας και προχωρήσαμε. Πώς είναι τώρα η ζωή σου, μετά από 4 μήνες περίπου, 4 με 5 μήνες πιστεύω. Αν το υπολογίσουμε που το έμενα στο 10, she went, she's easily from visual analog scale from 1 to 10, now improved 7. So she has 70% improvement. Πώς είναι ο ύπνος σου τώρα, καλυτέρευσε? Πάρα πολύ. Γιατί θυμούν το μεγάλο σου πόλεμο και σου δαμε κάτω, πότε να κοιμηθώ, πότε να κοιμηθώ. Πάρα πολλά. Σε πέρασα τις φοβίες. She has no more phobias. So πέρα μαζί τις φοβίες σου. Your fears, your phobias. Είπες κάτι τώρα για γάμους, να βγεις έξω. Δεν ήθελα να πω έξω από το σπίτι. You didn't want to get out of the house. Δεν, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, να ντυθώ, she να προγραμματιστώ. To get ready, to get dressed, δεν μπορώ πολύ ώρα μέσα στον κόσμο, she για να μην είναι πανικός. She couldn't be around people. She used to have social phobia, agoraphobia, panics. Τώρα πώς είσαι? How are you now? Τώρα νιώθω ότι είμαι πολλά πιο άνετη να βγω, να ντυθώ, να πάω κάπου να φάω, να σκεφτώ. Now πάρα πάρα πολύ διαφορά. Easier to think, to go out and basically enjoy her life a lot better. Εντάξει, συστήνεις την ομάδα του Sozo Brain Center. Φυσικά. Επίστευτε στην αρχή θα γίνει τα διαφορά. Όχι. Είχε αμφιβολίε. Απλώ ήθελα να δοκιμάσω για να δω. Επειδή πήγα τόσου πολλού γιατρού, ήθελα να πάρω και μια εμπειρία από δαμέ, έστω. Έστω και δοκιμαστικά. Έστω και πειραματικά. Είναι πειραματικά. Να δω αν άλλαξε κάτι στη ζωή μου. She went to so many doctors and so many professionals that she just came here out of an experiment. She didn't believe that it would improve, but she said, why not give it a try? And yes, she's happy with the results. Να σε πάρα πολύ καλά, κύριε Μαρία. I thank you for the interview. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόγραμμα σήμερα. Και θα βοηθήσεις πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που πάσχει με χρόνους πόνους, είναι περίπου 20%. We have over 20% of people in Europe suffering with chronic pain. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και προσεύχομαι ο Θεός να σε έχει καλά και να μπορεί να βοηθάς τον κόσμο. And she prays for us to help people and make them a lot better. Thank you, Maria. Θεώ μαζί σας.